Αλλάζουμε θέμα. Ανακοίνωση με εχμέ προ μερίδα του τύπου εξέδωσε η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ξένη Δημητρίου στην εκπνοή τη θητεία τη σήμερα. Περισσότερα από το Δημήτρη Δαμιανό που είναι μαζί μα, Δημήτρη. Πράγματι, Νίκη είναι μια ανακοίνωση, απολογισμό, θα λέγαμε, τη θητεία τη κυρία Ξένη Δημητρίου στην εισαγγελία του Αριού Πάγου τα τελευταία χρόνια. Σε αυτήν, όπω είπε και εσύ, απαντάει σε δημοσιεύματα τα οποία ήταν επικριτικά προ αυτήν. Ένα απόσπασμα τη ανακοίνωση, βλέπουμε εδώ. Με την αφιπηρέτησή μου, αναλαμβάνω την ευθύνη να ανακόψω με κάθε νόμιμο μέσο που έχω στη διάθεσή μου. Την επίθεση απέναντι στην τιμή και την υπόληψή μου. Προναγγέλει λοιπόν και προσφυγή στη ναι. δικαιοσύνη η κυρία Δημητρίου. Να σου υπενθυμίσω, Νίκη, και του τηλεθεατέ μα ότι η κυρία Δημητρίου έχει επικριθεί πολλάκι και έχει μπει και στο στόχαστρο και πολιτική κριτική μεταξύ άλλων για πλήθο υποθέσεων που χειρίστηκε, που ε, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας mm -hmm. το τελευταίο διάστημα, όπως ας πούμε την υπόθεση Γεωργίου. Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο και για την υπόθεση Νοβάρτης μετά από τις αναφορές του αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου του κ. Ιωάννη Αγγελή. Να. Και δεν είναι μόνο αυτές ε, βεβαίω. Λοιπόν, πάντω, ω προ το ζήτημα τη ηγεσία τη δικαιοσύνη, η, η διάδοχο κατάσταση δηλαδή για τα ανώτατα δικαστήρια, εδώ ε, ο κύριο Παυλόπουλο είναι που καλείται να λύσει το γόρδιο δεσμό. Ναι, τελευταία εβδομάδα πλέον μέχρι τι εκλογέ. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα έχει, είχε πει από το προηγούμενο διάστημα ότι θα δούμε τι θα κάνει τελικώ και τι θα πράξει την τελευταία στιγμή για το αν θα υπογράψει δηλαδή τα διατάγματα για νέο πρόεδρο και νέο εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Οι πληροφορίε μα εδώ και στην καθημερινή λένε ότι δεν θα υπογράψει ο κ. Παυλόπουλο τα διατάγματα αυτά και θα παραπέμψει το θέμα του διορισμού τη νέα ηγεσία του Αριού Πάγου στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρη Δαμιανό.